Νομίζω ότι γνωρίζετε γιατί έχουμε βρεθεί εδώ. Κάναμε ένα ψήφισμα πριν δύο μέρες οι 22 ομάδες της Football League. Είναι μια κοινή παραδοχή από τις 22 ομάδες και έχουμε ένα δίκαιο αίτημα το οποίο απορρέει από δύο αποφάσεις της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΠΟ. Η μεν μία, για να μην απεργορώ απερίφθατα, είναι εδώ και υπάρχει σε ισχύ η δεύτερη πρόταση της ΕΠΟ, την οποία ζητάμε από τον υπουργό κ. Αυγενάκη να την κάνει πράξη. Γιατί όπως έχει πει και ο ίδιος στη Βουλή, στην τελευταία του ομιλία, είπε, εάν δεν ήταν κατηγορηματικός, εάν δεν συμφωνήσουν οι λίγες, να μου το αναφέρουν και το θέμα θα το τακτοποιήσω εγώ. Δηλαδή την απόφαση θα την πάρει αυτός. Εμείς ζητάμε λοιπόν αυτή τη στιγμή από τον υπουργό, τον κ. Αυγενάκη, αυτό είπαμε και στους αρμόδιους, στην γραμματέα του, γιατί ο κ. Αυγενάκης ήταν στη Βουλή, να μελετήσει το δίκαιο αίτημά μας. 22 ομάδες είμαστε εδώ, είμαστε σύζομες, να υλοποιήσει αυτό το οποίο περνάει από τα χέρια του, από την νομοθετική διάταξη, όπως λέει ο νόμος, να αλλάξει, να καταργήσει τη Football League και να γίνει μια ενιαία β' εθνική με δύο μήνους, με ένα βόρειο κοινότητα που εκφράζει όλο το φάσμα των ελληνικών ομάδων ανά την επικράτεια. Αυτό είναι το αίτημά μας, αυτό στηρίξαμε. Όσον αφορά για τη συνάντηση, ήταν πολύ επικοδομητική με τη γραμματέα του, την κυρία Μωραΐτη. Ο κύριος Αυγενάκης ήταν στη Βουλή. Μας ενημέρωσε η γραμματέας του ότι μπορούμε να κάνουμε ένα email σήμερα και να κάνουμε μια κατηδίαν συνάντηση. Αυτά τα οποία εκφράσαμε σήμερα και λέμε στο υπόλοιπο μας, θα τα πούμε και στον ίδιο τον υπουργό. Και είμαστε στην αναμονή και περιμένουμε. Παράλληλα, υλοποιήσαμε και το ψήφισμα που είχαμε χθες. Καταθέσαμε τις 22 σφραγίδες των ομάδων που πήραμε απόφαση και περιμένουμε την απόφαση. Ωραία. Σε περίπτωση που δεν εξελιχθούν τα πράγματα όπως θέλετε, τι σκέφτεστε να κάνετε? Θα καθίσουμε και 22 ομάδες πάλι στο ίδιο τραπέζι, γιατί η απόφαση είναι ομόφωνη και θα αποφασίσουμε για την επόμενη κίνηση που θα κάνουμε. Ποιος είναι ο κίνδυνος για τις 22 ομάδες και ο λόγος για τον οποίο διαμαρτύρεσαι σε περίπτωση που δεν γίνει αναδιάρθρωση? Ποιος είναι ο κίνδυνος? Ο κίνδυνος για τις 22 ομάδες, όχι μόνο τις 22 και τις 12 της Super League, δεν το έχουν καταλάβει. Έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα όπως έχουν όλα τα σημεία των καιρών. Έχουμε τεράστιο οικονομικό πρόβλημα. Θέλουμε βιωσιμότητα των ομάδων. Αντί να καθίσουμε σε ένα τραπέζι ο συνεταιρισμός, καθόμαστε και λέμε για τη μορφή των κατηγοριών. Είναι λάθος. Ποια είναι η διαφορά της Super League 2 με τη Football League? Νομίζω αξιόλογα πρωταθλήματα είναι και τα δύο. Η βιωσιμότητα, δεν καθόμαστε στο κύριο θέμα. Η βιωσιμότητα είναι αυτή η οποία πρέπει να μας απασχολεί σε κύριο λόγο. Ακόμα όμως, πριν φτάσουμε σε αυτή, δεν έχουμε καταλήξει πώς θα έχουν η μορφή η Super League, δηλαδή η Β' Εθνική. Είναι παράξενο αυτό να μην μπορούμε ήδη, πέρασε και ο Σεπτέμβρης και εμείς ακόμα δεν ξέρουμε πού βρισκόμαστε και πού πατάμε. Νομίζω πρέπει, με πρωτοβουλία του Υπουργού, ζητάμε να βρεθεί μια λύση. Να ξεκινήσουν επιτέλους αυτό το ταλαιπωρημένο πρωτάθλημα της δεύτερης τάξης κατηγορία, το επαγγελματικό. Πρέπει επιτέλους να πάρει μια θέση ο Υπουργός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.